Λάστιχο ωράρια δουλειά στις Κυριακές. Είμαστε εργαζόμενοι και όχι μηχανές, λένε από την άλλη οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το εορταστικό ωράριο, το οποίο έχει ξεκινήσει από τις 11 του Δεκέμβρη, έχει ανοιχτά και τις Κυριακές, έχει κάτι συνεχόμενα ωράρια και Σάββατα, προπαραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Και οι άνθρωποι αυτοί λένε ότι εδώ και βιολογικό ρολόι υπάρχει, αλλά και από την άλλη αυτό δεν συνάδει με αυτό που θα έπρεπε να γίνεται στην αγορά. Φαίνεται ότι κάτι κρύβεται πίσω από όλα αυτά, και μάλιστα το λένε τώρα οι πλέον και ευθαρσώς, γιατί υπάρχει και μία νέα εγκύκλωση του Υπουργείου Εργασίας. Την πρόεδρο της Ένωσης καλημερίζω, την κυρία Δέσποινα Γεωργιάκη. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Επίσης, να είστε καλά. Λοιπόν, για δώστε μας το δικό σας το πλαίσιο. Λέτε ότι εντάξει, μπορεί να πέφτει έτσι ημερολογιακά η γιορτή και των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, αλλά εδώ πώς πάει το πράγμα και μετά την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, φαίνεται ότι το μυαλό είναι αλλού. Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για δουλειά πλέον σχεδόν ένα μήνα συνεχόμενα, γιατί μην ξεχνάμε ότι πέρα από τις τρεις Κυριακές, οι οποίες είναι ανοιχτά λόγω του εορταστικού ωραρίου, δηλαδή δύο πριν τα Χριστούγεννα και η τελευταία Κυριακή του χρόνου, όπως κάθε χρόνο, δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο με, με τις παραμονές, ούτως ή άλλως είναι ανοιχτές αυτές οι Κυριακές. Μιλάμε για άλλη μια Κυριακή το Νοέμβρη, αν θυμάστε, μετά την Black Friday, που πάλι ήταν ανοιχτά τα καταστήματα, οπότε σχεδόν για ένα μήνα, δηλαδή με ένα διάλειμμα μιας εβδομάδας, έτσι που καθίσαμε λίγο την Κυριακή, μιλάμε για ένα σερί, στο οποίο μάλιστα πέρα από το ήδη αντεργατικό νομικό πλωστάσιο που έχουν στα χέρια τους οι μεγαλοεργοδότες, που φυσικά ζητάνε από την κυβέρνηση και εκείνη νομοθετεί για αυτούς και σε βάρος των εργαζομένων, ήρθε μια νέα εγκύκλωση διευκρινιστική αυτές τις μέρες, η οποία μιλάει για το δεύτερο ρεπό της Κυριακής ουσιαστικά, που δικαιούνται όσοι εργαζόμενοι δουλέψουν Κυριακή, πέρα από, από την εβδομαδιαία ανάπαυση δηλαδή, που έτσι και αλλιώς δικαιούνται. Δικαιούνται και δεύτερο ρεπό λόγω Κυριακής. Μιλάει για το ότι μπορεί πλέον ο εργοδότης να το μεταφέρει σε μια οποιαδήποτε άλλη εβδομάδα για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό στην κυριολεξία σημαίνει 7 ημέρα εργασία, αν και όποτε το πάρει αργότερα, έτσι, γιατί είναι και αυτό ένας παράγοντας, και τι έλεγχοι γίνονται και αν γίνονται τελικά. Γιατί και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, μην ξεχνάμε ότι έχει υποβαθμιστεί εντελώς τα τελευταία χρόνια. Οπότε συζητάμε στην κυριολεξία για ένα μήνα συνεχόμενο δουλειά. Να σκεφτούμε και ότι πολλές νέες συμβάσεις πλέον στο εμπόριο υπογράφονται εξαήμερα και όχι πενθήμερα. Άρα ούτως ή άλλως ένας εργαζόμενος δεν παίρνει ρεπό. Μιλάμε για υπερορίες, γιατί ακόμα και το εξαήμερο που υποτίθεται ότι είναι για 6 ώρες και 40 την ημέρα, ξέρουμε πολύ καλά ότι ξεχυλώνεται και γίνεται 8ωρο, 9ωρο, πολλές φορές και 10ωρο μπορεί να δουλεύουν οι εμποροϋπάλληλοι. Και λέμε ως πότε μπορούμε να δεχόμαστε να δουλεύουμε τόσες ώρες για τόσες εβδομάδες. Μάλιστα και το Γενάρη έχει πάλι μια ανοιχτή Κυριακή των εκπτώσεων, τη δεύτερη εβδομάδα του Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά πάνε να ξεχυλώσουν εντελώς τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας, να μας πάρουν την Κυριακή, να μην υπάρχει μέρα ξεκούρασης σταθερή που να μπορεί ο εργαζόμενος να δει την οικογένειά του, να πάει μια εκδρομή, να ξεκουραστεί. Τέλος πάντων, να κάνει έναν δικό του ατομικό είτε οικογενειακό προγραμματισμό. Και γι' αυτό το λόγο μας βρίσκουν και θα μας βρίσκουν συνεχώς απέναντί τους. Είπαμε ότι όσες Κυριακές δουλεύουν τα καταστήματα, εμείς θα είμαστε στον δρόμο. Βγήκαμε και χθες περιοδεία η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου και ενημερώσαμε τους εργαζόμενους, μιλήσαμε μαζί τους. Αντικρίσαμε όντως αυτό που συζητάμε τις μέρες. Δηλαδή, εργαζόμενοι κουρασμένοι, μας λένε ότι έχουν λιώσει τη δουλειά, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει και μια μεγάλη κίνηση στην αγορά. Μιλάμε για πολλές ώρες ορθοστασία, πολλές φορές δεν βγαίνουν διαλύματα, λόγω του ότι ας πούμε, θα πρέπει να είναι πολλά ταμεία ανοιχτά σε κάποια μεγάλα πολυκαταστήματα, ή μπορεί να βγουν διάλειμμα να τους καλέσουν πίσω, λόγω του ότι πρέπει να ανοίξει καινούριο ταμείο. Ναι, σωστά. Είναι οι ανάγκες της αγοράς αυτή την περίοδο τέτοιες που πραγματικά σας... Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται οι ανάγκες της αγοράς να μπαίνουν πάνω από τις ανάγκες μας, γιατί εμείς είμαστε που βγάζουμε τα κέρδη. Που κάνουμε την αγορά. Δεν διαφωνώ με αυτό. Το είπα με την έννοια ότι υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση, κινητικότητα, και γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτό. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι αν δεν υπάρχει ο
κινητήριο αμοχλός που λέγεται εργαζόμενος, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ πιο δύσκολα. Εδώ σε τοπικό επίπεδο για το Ηράκλειο ή δεν ξέρω για όλη την Κρήτη, το εορταστικό ωράριο λέει ότι δουλεύεται καθημερινά μέχρι και την πρωτοχρονιά, έτσι, από τις 11 του μήνα, ναι, αν θυμάμαι σωστά. Ναι, χωρίς την πρωτοχρονιά, μέχρι και τις 31. Μέχρι και τις 31. Και μετά πότε παίρνετε σε ρεπό τις Κυριακές, τις οποίες δουλέψατε, αυτό, κυρία Δωριάκη? Απλά ενημερωτικά το λέω, ξέρετε. Ναι, ναι, αυτό δυστυχώς εξαρτάται από τον εκάστοτε εργοδότη. Δηλαδή δεν υπάρχει, η νομοθεσία φυσικά και δεν το προβλέπει, γι' αυτό και είναι τόσο αόριστη. Και μάλιστα δεν είναι τόσο αόριστο απλά ότι μπορεί να πάρει οποιαδήποτε άλλη εβδομάδα. Δηλαδή δεν το βάζει καν σε ένα πλαίσιο, ας πούμε, εντός ενός μήνα ή δεν ξέρω εγώ. Αλλά κλείνει και το μάτι στην εργοδοσία ίδια, για την ίδια κύκλο που μιλάμε, η οποία λέει βέβαια μόνο όποιος δουλέψει πάνω από 5 ώρες την Κυριακή δικαιούται δεύτερο ρεπό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το κολπάκι που το κάνουν χρόνια οι εργοδότες είναι να δηλώνουν τους εργαζόμενους 5 ώρο την Κυριακή για να μην δικαιούνται δεύτερο ρεπό. Τώρα νομίζω δεν χρειάζεται να συζητήσουμε. Εγώ από το πρόγραμμα, το οποίο δεν έχω μπροστά μου, θυμάμαι ότι υπήρχαν 3 ρεπό. Γι' αυτό σας ρώτησα στο διαδικαστικό, για να ακούσουν ενδεχόμενα εργαζόμενοι οι οποίοι σας ακούνε αυτή την ώρα για να γνωρίζουν. Γι' αυτό σας ρώτησα. Δεν έμεινα στενά στην εγκύκλιο. Ορίστε. Εννοείται τις αργίες που είναι κλειστά ούτως ή άλλως στα καταστήματα. Δεν είναι μόνο τις αργίες που είναι κλειστά, δηλαδή των Χριστουγέννων, την ημέρα της πρωτοχρονιάς. Γιατί έλεγα. Την επομένη της πρωτοχρονιάς. Μόνο, δεν και υπάρχουν άλλες. Είναι 30. Είναι 1 του μήνα, 2 του μήνα, 25, 26. Ναι. Το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, πέφτουν τα φώτα. Mm-hmm. Η Κυριακή είναι κλειστά στις 7, ευτυχώς. Αυτές είναι οι μέρες που είναι κλειστά. Ναι, γιατί απλά ήθελα να το ξέρουν οι εργαζόμενοι αυτή την ώρα. Αλλά λέτε ότι αυτό είναι αργίες ούτως ή άλλως. Δηλαδή θα ήταν κλειστά τα καταστήματα και επειδή οι εμποροϋπάλληλοι, η αλήθεια είναι ότι με κυλιόμενο ρεπό δουλεύουν η πλειοψηφία, για να μην πω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό δηλαδή δουλεύει με κυλιόμενα ρεπό. Αν το ρεπό πέσει Χριστούγεννα ή πρωτοχρονιά, συνήθως οι εργοδότες αυτό που κάνουν είναι ότι επικαλούνται ότι αφού έπεσε Χριστούγεννα ή πρωτοχρονιά το κυλιόμενο ρεπό, δεν θα το πάρει σε άλλη μέρα. Αν όμως είναι σταθερό το ρεπό και πέσει πάλι σε Χριστούγεννα ή πρωτοχρονιά, πάλι δεν τους το δίνουν άλλη μέρα. Δηλαδή είναι λίγο, ξέρετε, ότι από τα δύο και αν συμβεί τελικά, πάλι υπέρ των εργοδοτών θα είναι, γιατί το μεταφράζουν κάθε φορά την νομοθεσία, ας πούμε, με βάση τα δικά τους συμφέροντα. Μάλιστα. Όλα αυτά τα οποία βιώνει ένας ιδιωτικός υπάλληλος και κυρίως αποδεκατεσμένη η επιθεώρηση εργασίας, ή όπως αλλιώς τέλος πάντων την λένε, γιατί συχνά πυκνά αλλάζουν και τα ονόματα, με αποτέλεσμα να μην γίνεται εκείνος ο έλεγχος ο οποίος πρέπει στην αγορά. Κυρία Δουριάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτές τις κουβέντες, γιατί δώσατε και μια συνέντευξη τύπου την Παρασκευή για να ενημερώσετε τον κόσμο για όλα αυτά, να ενημερώσετε επίσης τους συναδέλφους σας για το τι γίνεται και βέβαια ποια είναι η θέση σας αναφορικά με αυτή τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.